Εξάντλησαν και τα τελευταία αποθέματα της υπομονής τους και αγανακτισμένοι βρέθηκαν στα δικαστήρια Χανίων με αφορμή την κατάθεση ασφαλιστικών μέτρων κατά του εργολάβου που εκτελεί το έργο της περιφέρειας στην επαρχιακή οδό Παλαιόχωρα Σούγια στο ύψος του Αζωγύρε. Αν μπει φωτιά από κάτω προς τα πάνω, ο Αζωγυρές θα καεί. Αν μπει από πάνω προς τα κάτω, από βορρά προς βότο, οι ακλαδιάκες θα καούν. Δεν υπάρχει διέξοδος. Σε περίπτωση πλημμύρας θα γίνουμε κερίτης νούμερο 2. Το επαναλαμβάνω να το καταλάβουν. Αν βρέξει θα γίνουμε κερίτης νούμερο 2. Εδώ και 6 μήνες ο δρόμος που οδηγεί από τις Αχλαδιάκες στην Παλαιόχωρα και που εξυπηρετεί πολλά ακόμη μικρά χωριά του Δήμου Καντάνου Σελήνου είναι κλειστός. Θέλαμε 10 λεπτά να πάμε στην Παλαιόχωρα και 10-20 και θέλουμε 2 ώρες πήγαινε έλα. Έχουμε αρρώστους, έχουμε φάρμακα, πώς, πείτε μου, τι θα γίνει. Το τηλέφωνα δεν έχουν. Τα παιδιά πάνε στην Παλαιόχωρα και κατοικούν. Εγώ θα το περιέγραφα περισσότερο σαν μια χαοτική κατάσταση η οποία έχει βιάσει τη φύση του χωριού μας. Επειδή εμείς δεν είμαστε Σαμαριά, δεν είμαστε Λαφωνήσι, δεν έχει ενδιαφερθεί και κανένας. Δεν είναι όμως μόνο ο συγκοινωνιακός αποκλεισμός που προκαλεί οργή και αγανάκτηση, αλλά και η τεράστια περιβαλλοντική καταστροφή στο ποτάμι του Αζωγυρέ, που αποτελούσε έναν από τους πιο γνωστούς φυσιολατρικούς προορισμούς της περιοχής και που σήμερα είναι μπαζωμένο. Πώς θα αποκατασταθεί τώρα αυτό το πράγμα που είναι 20.000 τόνοι βράχια μέσα στο ποτάμι? Και για να βγούνε, αυτό είναι το σημαντικό που δεν αντιλαμβάνεται κανένας, για να βγούνε αυτά τα βράχια μέσα από το ποτάμι πρέπει να σπάσει το φυσικό κάλος του ποταμιού, τα βράχια του ποταμιού, τα δέντρα του ποταμιού που έχουν μείνει και έχουν σωθεί. Χαμήλωσε το βουνό 50 μέτρα, ολόκληρο το βουνό για να πάρει την πέτρα. Έχει αυτή τη στιγμή 60.000 τόνους στο δρόμο, πέτρα και στο ποτάμι. Λοιπόν, πού θα το πάει, θα το πουλήσει, θα το πάει σε άλλα έργα? Ο εργολάβος με τις ευλογίες του κυρίου Καλογερή, του κυρίου Μπαντουράκη, την ανευθυνότητα της κυρίου Δουξάκης και του δημάρχου Καντάνου Σελήνου, οργιάζει. Έχει ισοπεδώσει τα πάντα, ούτε μας υπολογίζει πως υπάρχουμε. Στο Ειρηνοδίκαιο Χανίων εκδικάστηκαν τα ασφαλιστικά μέτρα για προσβολή και διατάραξη της νομής περιουσίας ενός εκ των κατοίκων του Αζωγυρέ. Θα τονίσουμε τις καταστροφές και τις εκτεταμένες ζημιές που έχει προκαλέσει ο κύριος Δρακάκης εντός των περιουσιών αυτών, γκρεμίζοντας και καταστρέφοντας το φυτικό κεφάλαιο, με κατολισθήσεις, με ρήψεις μπαζών. Δεν ζητάμε εμείς τώρα, κύριε μας κατάστρεψε αυτά, πλήρωσέ μας, ζητάμε μην καταστρέψεις άλλο. Καθάρισε, άνοιξε το δρόμο να πάνε οι άνθρωποι στα σπίτια τους. Δεν είναι δυνατόν παπάδες, γιαγιάδες και παππούδες να κουβαλάνε φιάλες στα χέρια τους από μονοπάτια για να πάνε στις περιουσίες τους. Οι κάτοικοι υποστηρίζουν ότι είχαν ζητήσει σταδιακή υλοποίηση του έργου προκειμένου να μην καταστραφούν οι περιουσίες τους. Σε αδιέξοδο έχουν βρεθεί και Βρετανοί μόνιμοι κάτοικοι του χωριού εξαιτίας των οχλήσεων από την εκτέλεση των εργασιών. Δεν είναι δυνατόν να μπαίνουν δυναμίτες, να πέφτουν θράψαλα στις ταράτσες μας, να ραΐζουν τα τζάμια μας, να φοβόμαστε να βγούμε έξω, να είναι ένα πυκνό νέφος σκόνης, να μην μπορούμε να αναπνεύσουμε, να τρέχουν οι μύτες μας αίμα, να τρέχουμε στους γιατρούς.